Στο σημερινό πείραμα θα δείξουμε την φορά του ρεύματος και πώς αυτή επηρεάζεται από την πολικότητα. Για την πραγματοποίηση του πειράματος χρειαζόμαστε ένα τροφοδοτικό χαμηλής τάσης, χρειαζόμαστε ένα γαλβανόμετρο κεντρικού μηδενός, μια αντίσταση αρκετά μεγάλη, 10 kΩ και καλώδια για την σύνδεση του κυκλώματος. Ο λόγος της ύπαρξης της υψηλής αντίστασης είναι για να περάσει μικρή ένταση ρεύματος από το γαλβανόμετρο, διαφορετικά το γαλβανόμετρο θα καεί. Ανοίγουμε το τροφοδοτικό έτσι ώστε να έχουμε μια χαμηλή τάση, περίπου 1 με 2 volts, και βλέπουμε ότι δημιουργείται μια μικρή ένταση ρεύματος και ότι η βελόνα έχει στραφεί προς τα αριστερά. Σβήνουμε το τροφοδοτικό και αλλάζουμε την πολικότητα του ρεύματος. Βγάζουμε το καλώδιο που ήταν στο αρνητικό ηλεκτρόδιο και το βάζουμε στο θετικό, και βγάζουμε το ηλεκτρόδιο που ήταν στην θετική υποδοχή και το βάζουμε στην αρνητική. Και τώρα ξανανάβουμε το τροφοδοτικό και βλέπουμε ότι στο γαλβανόμετρο δημιουργείται η ίδια ένταση ρεύματος, αλλά τώρα η βελόνα στρέφεται προς τα δεξιά. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει αλλάξει η φορά του ρεύματος.